Κάποιοι από τους Αιγύπτιους ζήτησαν νερό από κάποιο πλοίο που περνούσε. Το πλήρωμα κάποιου πλοίου πέταξε νερό, όμως το πήραν όλοι οι Αιγύπτιοι και σε εμά δεν έδωσαν. Τσακωθήκαμε μεταξύ μας και μετά έδωσαν και σε εμά νερό. Μετά έβαλαν εμπρό τη μηχανή και συνεχίσαμε το ταξίδι μας. Μισή ώρα μετά σταμάτησε πάλι η μηχανή του σκάφου. Εγώ καθόμουν στα γόνατα και διάβαζα ευχέ γιατί φοβόμουν και ξαφνικά ένιωσα το σκάφο να γέρνει από τη μία μεριά. Το σκάφο άρχισε να μπάζει νερό. Τότε όλοι μετακινηθήκαμε από την άλλη μεριά και επειδή το βάρο πήγε στην άλλη πλευρά, το σκάφο άρχισε να βουλιάζει. Κάποιοι πήδηξαν στη θάλασσα και κάποιοι άλλοι κρατιόντουσαν από διάφορα σημεία του σκάφου. Εγώ πήδηξα στη θάλασσα, όμω επειδή δεν ήξερα κολύμπι, καθόμουν ανάσκελα και περίμενα να με σώσουν. Όσοι δεν πρόλαβαν να βγουν, βυθίστηκαν στο νερό μαζί με το σκάφο και μεταξύ αυτών χάθηκαν και η γυναίκα μου και τα παιδιά μου, οι οποίοι βρίσκονταν στην καμπίνα του σκάφου.